Πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο ένα γράμμα που το απέστελνε ένας άνθρωπος επώνυμος, δηλαδή με το όνομά του θέλω να πω, θεατρικός συγγραφέας, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό, και ο οποίος, αυτός ο άνθρωπος, είχε υποστεί βανδαλισμό, σωματικό βανδαλισμό και σοδομισμό στα πλαίσια μιας ανάκρισης που του έγινε, νομίζω, στις ημέρες των επεισοδίων και της βίας που ασκήθηκε στις 29 Ιουνίου. Αυτό το διάβασα στο διαδίκτυο. Εκεί που δημοσιεύτηκε, στα blogs που το είδα, υπήρξε μία αλληλογραφία υποστήριξης. Δεν έχω δει όμως τη συνέχεια αυτής της κίνησης. Ο άνθρωπος αυτός θα προσέφευγε δικαστικά και αυτό το πράγμα θα άξιζε τον κόπο από μόνο του να αποτελέσει μία καμπάνια που θα έπρεπε να κινητοποιήσει πολλούς από εμάς στα πλαίσια και των ευαισθησιών απέναντι στα δικαιώματα γενικά, στις διαφορετικότητες, αλλά και στα πλαίσια της αντίδρασης απέναντι σε αυτή την απέραντη βία που ασκείται στους ανθρώπους αυτές τις μέρες. Ήθελα να ξέρω λοιπόν αν εσείς έχετε κάποια ενημέρωση για αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ. Ξέρουμε αυτό που ξέρουν και όλοι και όλες, τη μαρτυρία του ίδιου του ανθρώπου, ο οποίος δέχτηκε πολύ έντονη λεκτική και σωματική σεξουαλική βία, με αφορμή κάποιες ενδείξεις που παράνομα βρήκανε μέσα σε μία τσάντα, ας πούμε. Δεν διαφέρει σε τίποτα από τη βία που ασκείται πάρα πολύ συχνά και στα κινήματα και στους αγώνες, αλλά και στην καθημερινή ζωή της LGBTIQ κοινότητας. Δηλαδή αυτό μπορεί να υφίσταται σε καθημερινή βάση μία τρανς γυναίκα, μπορεί να σας πει 2-3 τέτοια περιστατικά την εβδομάδα, ας πούμε. Λυπάμαι που εμένω στο κομμάτι το τρανς, απλώς εγώ είμαι πιο κοντά σε αυτό και το γνωρίζω καλά. Αυτό θα ήθελα μόνο να πω στο σχόλιο. Εμείς αποφάσισαμε ως απάντηση σε αυτή την ιστορία να κάνουμε αυτή την εκδήλωση και όχι μόνο με αφορμή αυτή την ιστορία.